Αποσταθεροποιητική για την περιοχή μπορεί να αποβεί μια στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία, προειδοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών από τη Δαμασκό το Σάββατο. Το σχολείο του αφορά τις εξαγγελίες Ερντογάν περί επίθεσης του τουρκικού στρατού κατά κουρδικών θέσεων στη Βόρεια Συρία, τις οποίες ωστόσο πριν λίγες ημέρες ο Χωσέιν Αμίρ Αμπντολαχιάν είχε χαρακτηρίσει κατανοητές. Θα κάνουμε τα πάντα για να αποτρέψουμε κάθε στρατιωτική επιχείρηση και θα εστιάσουμε στην εξεύρεση πολιτικής λύσης. Το Ιράν αποτελεί σημαντικό σύμμαχο του Σύριου Προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ, καθώς και επίσης σημαντικό εμπορικό εταίρο της Τουρκίας. Ως εκ τούτου, η Τεχεράνη επιδιώκει να λειτουργήσει διαμεσολαβητικά μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Η Δαμασκός από την πλευρά της καταδικάζει τις απειλές της Άγκυρας. Εκτιμούμε την Ιρανική πολιτική σε αυτό το κομμάτι, η οποία καλεί για τη βελτίωση των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες. Θεωρούμε ότι είναι πολύ απαραίτητο να ανταποκριθούμε σε αυτή την προθυμία, διότι αποτελεί αληθινή έκφραση κυριαρχίας, ελευθερίας και ανεξαρτησίας ως προς τη λήψη αποφάσεων σε αυτή την περιοχή. Η Τουρκία προτίθεται να επεκτείνει την αποκαλούμενη ζώνη ασφαλείας εντός της Συρίας, προκειμένου να μεταφέρει εκεί 1 εκατομμύριο Σύριους πρόσφυγες. Σύμφωνα με Σύριους αξιωματούχους, αυτή η προσπάθεια του Ερντογάν αποτελεί επίθεση κατά της ενότητας της χώρας.